Γεια σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαι ο Σπύρος Δελβανάς και η Μέρη Δημητρίου. Και θέλουμε να σας πάρουμε μια συνέντευξη σχετικά με τη μετάφραση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Ήταν όνειρο ζωής να ασχοληθείτε με τη μετάφραση? Ναι, βασικά έκανα γλώσσες από μικρή. Έκανα αυτά που κάναμε, δύο γλώσσες τότε που πήγαινα εγώ στο σχολείο. Mm-hmm. Έκανα αγγλικά πρώτα, γαλλικά μετά. Και για κάποιο λόγο το είχα μάθει αρκετά νωρίς αυτό το τμήμα. Είχα μάθει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, εκεί ήθελα να περάσω. Ήταν η πρώτη μου επιλογή. Το έβαλα, πέρασα και δεν το μετάγγισα καθόλου. Πολύ ωραία. Τι εικόνα έχεις για τη μετάφραση πριν ασχοληθείς με αυτήν και αφού ασχολήθηκες, είτε σε επίπεδο σπουδών είτε στο έργο σου? Ναι. Πριν μπω στη σχολή, είχα την εντύπωση ότι η μετάφραση είναι λογοτεχνική μόνο. Εννοώντας ότι θα τελειώσω και θα μεταφράζω βιβλία, το οποίο δεν έγινε στην πράξη. Και οι περισσότεροι από το τμήμα και τη φουρνιά μου και τα προηγούμενα χρόνια και τα επόμενα από μένα, κανένα δυο, σίγουρα δεν ασχολήθηκαν οι περισσότεροι με μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων, αλλά με τεχνικά κείμενα για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Πάντα βέβαια στους περισσότερους αρέσουν τα λογοτεχνικά, γιατί είναι πολύ πιο δημιουργικά, έτσι. Εμένα βέβαια μου άρεσαν οι υπότιτλοι αρκετά, τότε θυμάμαι. Δηλαδή, όταν ήμουν στη σχολή, δούλευα ως υποτιτλίστρια πριν τελειώσω. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί μου άρεσε και η εικόνα, οπότε ήθελα να το συνδυάσω. Άρα, προφανώς το επόμενο ερώτημα είναι το πώς νιώθεις όταν μεταφράζεις κάποιο έργο, κάποιο κείμενο, τι συναισθήματα. Ιντριγκά. Σε ντριγκάρει αυτό, γιατί ξαναγράφεις ένα κείμενο από την αρχή. Πρέπει να είσαι πολύ δημιουργικός, πρέπει να σπάσεις το κεφάλι σου σε κάποια σημεία. Αλλά αυτό που μου είχε μείνει, ας πούμε, ένας καθηγητής μου είχε πει ότι πρόσεχε, γιατί μετά από χρόνια, στην τεχνική μετάφραση αυτό, έτσι, μετά από χρόνια είναι σαν να κολλάς σόλες παπουτσιών, σαν να βρίσκεσαι ένα εργοστάσιο και να πηγαίνει αυτό και να είναι συνεχώς το ίδιο. Ναι. Αυτά, μέχρι εδώ. Για ποιο λόγο δηλαδή είναι σημαντική για σένα η μετάφραση? Είναι ένας σημαντικός τρόπος έκφρασης. Πέρα από αυτό, πάντα υπάρχει και η γλώσσα που έχει μια μελωδικότητα και μουσικότητα. Είτε είναι γραπτή, είτε είναι προφορική. Όταν πας να τη διαβάσεις, είτε στο κεφάλι σου, είτε όταν τη μιλάς, έχει μια μαγεία από μόνη της. Και είναι αυτή η πρόκληση του πώς θα το πω αυτό στα ελληνικά. Είναι αυτό που οι μεταφραστές κολλάνε στη λεξούλα και παίρνει τη φίλη του τηλέφωνο. Πώς θα το έλεγε αυτό, δεν το βρίσκει, παίρνει μια άλλη και γίνεται και αυτό κρατάει μέρες και δεν τελειώνει. Αυτό όλο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως έλεγε και η Πέσκινα πριν, που δεν μπορούσε να κοιμηθεί άλλο. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Ξύπναγε και το βράδυ. Ναι, έτσι, ξύπναγε και καθόταν στον υπολογιστή. Ναι. Αυτό είναι ένα σεράκι. Βέβαια, εδώ είναι το πρόβλημα ότι δεν μπορείς να βάλεις όρια στον εαυτό σου το πότε δουλεύεις και πότε όχι, γιατί άμα κάνεις κάτι το οποίο σου αρέσει, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, κάποιες φορές μπορείς να φας όλη σου τη μέρα. Και όπως μου είχε πει και μία μεταφράστρια στο Στρασβούργο, στο εξάμεινο εξωτερικού, προσέξτε το επάγγελμα, γιατί σας ακούγεται πολύ ωραίο, αλλά είναι πάρα πολύ μοναχικό. Και μπορεί να είσαι όλη την ώρα πίσω από ένα υπολογιστή και να μην βλέπεις όλη την ημέρα κανέναν. Αυτό είναι. Εκεί είναι λίγο δύσκολο. Χάνεις λίγο την κοινωνικότητά σου. Mm-hmm. Πρέπει κάπως να το ισορροπείς αυτό. Αυτό τοποθετείς στις δυσκολίες της μετάφρασης και αν αυτή είναι στις, μια της δουλειάς, έτσι. Ναι. Όχι τις διαδικασίες της μετάφρασης. Αυτό το βλέπω λίγο είναι η δουλειά του μεταφραστή, έτσι. Όσον αφορά τις δυσκολίες της διαδικασίας της μετάφρασης. Είναι αυτό το πέδεμα που σου λέω, ότι πρέπει να κάτσεις να σπάσεις το κεφάλι σε ορισμένα σημεία, αλλά αυτό που πρέπει ήδη να έχεις κάνει από πριν είναι να έχεις διαβάσει πολύ, ώστε να σου είναι εύκολο να ξέρεις καλά τα ελληνικά, εννοώντας ότι έχεις κάτι στο νου σου, το οποίο λες πώς θα το πω, πώς θα το πω, αλλά άμα δεν έχεις μια καλή μπάνκα λέξεων, εκφράσεων, έχεις ανοίξει τα μάτια σου, να έχεις πάρει ερεθίσματα, δεν μπορείς να τα αποδώσεις. Και είναι αυτό που σου κάθεται εδώ και δεν μπορείς να το πεις. Έχεις συναντήσει πως κάποιος, έχεις κάποιο παράδειγμα που να μην μπορούσες να κοιμηθείς, να μας πεις κάτι που να σε δυσκόλεψε ιδιαίτερα? Συνήθως στους υπότιτλους συμβαίνει αυτό, όταν έκανα υπότιτλους. Στα τεχνικά κείμενα δεν συμβαίνει αυτό. Σπάς το κεφάλι σου και τελικά είναι κάποιος όρος ο οποίος κάπου θα τον βρεις. Και αν δεν τον βρεις, θα τον φτιάξεις γιατί δεν τον έχει μεταφράσει άλλος.
Αλλά η απόδοση λογοτεχνική που δεν μου συμβαίνει συχνά γιατί δεν ασχολούμαι με τη λογοτεχνική και οι υπότιτλοι είναι. Για τους υπότιτλους θα μιλήσω τώρα. Το θέμα του χώρου, ας πούμε, που είναι ένας σοβαρός περιορισμός, σε κάνει και λες πώς μπορώ να το πω με λιγότερες λέξεις, πώς μπορεί να μείνει η ουσία, ας πούμε. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα κάποιο παράδειγμα. Και μια άλλη δυσκολία είναι, τώρα στους υπότιτλους θα μιλήσω πάλι, πράγματα τα οποία μπορεί να είναι πάρα πολύ, για παράδειγμα σε ένα ντοκιμαντέρ, να μην καταλαβαίνεις τι είναι το πιο λαλιά, για παράδειγμα. Κάτι πάρα πολύ ειδικό, κάτι, ή αν δεν σου έχουν δώσει, πώς το λένε, transcription. Έτσι, αν δεν υπάρχει, πρέπει να ακούσεις. Αν εσύ δεν έχεις πολύ εκπαιδευμένο αυτή, κάτι δεν θα πιάσεις, γιατί δεν είμαστε δίγλωση, εγώ δεν είμαι δίγλωση, έτσι. Αυτό. Υπάρχει κάποιος μεταφραστής που θαυμάζεις ιδιαίτερα ή τον θεωρείς είδωλο, γιατί ήδη μας ανέφερες τόσους καθηγητές σου ίσως, που τη διάφορες παράσεις που σου έχουν δώσει ως τώρα. Ο καθηγητής που μου έρχεται στο μυαλό μου και μ' αρέσει και ως προσωπικότητα και μ' άρεσε πάντα και στη σχολή, είναι ο Γιώργος Κεντρωτής, ο οποίος ήταν πολύ ωραίο να ακούς απλά, να κάθεσαι να τον ακούς στο μάθημα λογοτεχνική μετάφραση. Έμενες εκεί, δεν ξέρω αν τον έχετε γνωρίσει. Άμα τύχει να το γνωρίσετε, να του μιλήσετε, είναι πολύ ανοιχτός άνθρωπος. Έκανε πολύ ωραίο μάθημα και πάντα είναι ωραίο ότι όταν κάνεις ένα μάθημα μετάφραση δεν το αφήνεις στεγνό και σκέτο. Πρέπει να το εμπλουτίζεις με πράγματα, αν ας πούμε είναι λογοτεχνία, πολιτισμικά. Οπότε να μαθαίνεις παραπάνω πληροφορίες, όχι μόνο τη διαδικασία και το εδώ έχουμε δύο λέξεις και πώς θα τις μεταφέρουμε και... Αυτό δεν είναι η ουσία, γιατί στην πράξη θα πας να το κάνεις. Αλλά πρέπει να συντροφωθεί κάποιος με έμπνευση. Ποια είναι τα κίνητρά σου, λοιπόν, αυτή η τροφοδότηση με έμπνευση. Μου λες, μου κάνει κάτι σε κίνητρο και σε ρωτάω, υπάρχουν και άλλα κίνητρα που σε ρωθούν στο να μεταφράζεις. Κοίταξε, αυτή η ερώτηση είναι δύσκολη, διότι δεν μπορείς... Ναι, το ξέρω, βάζεται δύσκολο σε να στη γυρίσω πίσω και να σε ρωτήσω να μου πεις εσύ ένα παράδειγμα. Κοίταξε, για μένα, ειδικά από τα παραδείγματα που έχω ακούσει εδώ πέρα στις συνέντευξεις, αυτό που μου άρεσε πολύ ήταν ότι η μετάφραση είναι κάτι δημιουργικό και ότι πολλοί από εμάς των φιλολογιών, πέρα από το να διαβάζουμε λογοτεχνία, ίσως να μην ασχολούμαστε με μουσική, με κάποιο άλλο δημιουργικό, τέλος πάντων, κάποια δημιουργική απασχόληση. Και για μένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε είναι ένα πολιτιστικό. Okay. Ναι, και είναι και ένα πολιτιστικό αγαθό, ενώντας ότι το βλέπεις ισοδύναμα με τη μουσική και με το θέατρο και αυτά. Σίγουρα. Πολύ ωραία. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Αλήθεια, συμφωνώ απόλυτα με αυτό και πιστεύω ότι η γλώσσα είναι από μόνο του ένα πολιτιστικό αγαθό το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται και να το. Και όπως δηλαδή, όχι διασκεδάζεις, ψυχαγωγείσαι. Όπως ψυχαγωγείσαι με το θέατρο ή με μια συναυλία, έτσι μπορείς να ψυχαγωγηθείς και με μια συζήτηση. Για παράδειγμα, εμένα μου αρέσει πολύ ο προφορικός λόγος και μου αρέσει πάρα πολύ όταν υπάρχει μουσικότητα. Δηλαδή, γι' αυτό μου αρέσουν οι ξένες γλωσσές αρχικά, όχι επειδή βλέπω το γραπτό. Αυτό. Έτσι. Πριν ξεκινήσουμε την συζήτηση αυτή, μου είχες πει ότι ασχολείσαι με ταινίες, έχεις κάποια άλλη απασχόληση που λες, μετάφρασες. Ωραία, δουλειά, λοιπόν, δουλειά. Εγώ, λοιπόν, θα σου πω την ιστορία, ξεκίνησα, βγήκα το 9, είχα δουλέψει ως υποτιτλίστρια, μετά κατευθείαν, για κάποιο λόγο, αυτά τυχαίνουν, πήγα στην νομική μετάφραση. Νομικά κείμενα, είχα μία συνεργάτη μόνο, που αυτό στην περίπτωση μου ήταν κακό, διότι δεν δικτυώθηκα. Ενώ, ας πούμε, άλλοι συνομιλικοί μου μόλις βγήκανε, κάνανε διάφορες επαφές και είχαν πολλούς πελάτες. Τώρα σας μιλάω τελείως για το επάγγελμα, έτσι. Οπότε αυτό είναι δύσκολο, διότι αν σε αφήσει για τους χύψη λόγους, για παράδειγμα, πτώχευσε ο πελάτης σου, ο συνεργάτης, τέλος πάντων, μένεις χωρίς δουλειά και μετά πρέπει να ξαναδικτυωθείς. Και είναι ένα συνεχές... Προσπαθώ να βρω δουλειά. Επομένως, εγώ πάντα, επειδή είχα και διάφορες έτσι, δεν μπορούσα να κάτσω σε μια μεριά, ασχολούμαι με διάφορα πράγματα, όχι και σαν επάγγελμα, αλλά και σαν, δεν ακριβώς χόμπι. Είναι επάγγελμα που δεν πληρώνεσαι, θα το πω. Γιατί εγώ το έβλεπα σαν επάγγελμα, δεν το έβλεπα σαν χόμπι. Ναι, έχω ασχοληθεί και με τις ταινίες, με την παραγωγή ταινιών. Γενικώς μου αρέσουν πάρα πολύ τα θέματα οργάνωσης
στα πολιτιστικά και γι' αυτό όταν έμεινα από δουλειά, ξέμεινα από δουλειά τότε που τελείωσε η συνεργασία γιατί φαλήρισε η συγκεκριμένη μεταφράστρια και είχα μείνει κάποιους μήνες χωρίς καθόλου δουλειά και είχα μάθει να δουλεύω όλη την ημέρα, πήγα σε ένα μεταπτυχιακό πολιτιστικής διαχείρισης και ασχολήθηκα λίγο με το θέμα δημιουργικές βιομηχανίες που αφορά και το βιβλίο πάρα πολύ, βιβλίο, μετάφραση κτλ. Και μετά αποφάσισα αυτό να το κάνω λίγο πιο πράξη, πήρα μέρος σε ένα διαγωνισμό και έκανα το The Language Project, αυτό που κάνει και τις διάφορες δράσεις εδώ στην έκθεση. Οπότε προσπαθώ να συνδυάσω τη μετάφραση με τον πολιτισμό και το πώς μπορούμε να την βγάλουμε προς τα έξω και να την προωθήσουμε. Αυτό. Πολύ ωραία. Ανοίξε κάποια ένωση επαγγελματιών σχετικά με τη μετάφραση. Επαγγελματιών μεταφραστών, ναι. Ναι, είμαι στην PMPIP, επειδή έχω τελειώσει το Ιόνιο, η οποία είναι πάρα πολύ υποστηρικτική σε διάφορα θέματα και ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει τρομερή συσπήρωση, έχω διαπιστώσει. Και ήμουν και στο ΣΜΕΔ, έχω αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες να... Είναι ο Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών. Έχω αρκετό καιρό να έρθω σε επαφή βέβαια και να μάθω τι γίνεται, γιατί δεν... έχω έρθει πιο κοντά με την PMPIP, τέλος πάντων, και τα μέλη της PMPIP. Και γενικώς πιστεύω σίγουρα ότι πρέπει να υπάρχει ένωση που να εκπροσωπεί τους μεταφραστές. Ασχέτως αν είναι πανελλήνια ή αν είναι κάποια πιο, ξέρεις, με βάση τον τόπο, την τοποθεσία ή το πτυχίο, ο καθένας διεκδικεί τα δικά του δικαιώματα και πάντα πρέπει να υπάρχει μια υποστήριξη ειδικά στους νέους. Δηλαδή, δεν θεωρούμε πλέον και πάρα πολύ νέα. Αν μας ζητήσει βοήθεια, θα μου τη δώσω. Όσον αφορά τις απολαβές από τη μετάφραση, ναι. Διάφορα... Στον υποτιτλισμό δεν πληρωνόμουν καλά. Βέβαια, πληρωνόμουν πολύ καλύτερα τότε από ό,τι πληρώνεται τώρα. Mm. Πληρωνόμουν ένα 20 μεικτά. Τώρα πληρώνονται 1 ευρώ μεικτά ή 80 ευρώ μεικτά. Που σημαίνει ότι στο χέρι σου σημαίνει μισό ευρώ το λεπτό. Mm-hmm. Έτσι. Και άμα δουλεύεις δηλαδή 8 ώρες, θα βγάλεις τίποτα. 8 ώρες βγάζεις ένα βιντεάκι μισής ώρας, φαντάσου. Mm. Άμα είσαι έτσι αποδοτικός και... Στα τεχνικά έβγαζα χρήματα τότε που δούλευα από το 9 μέχρι και το 13. Μετά έκανα το μεταπτυχιακό και δεν έφυγα λίγο από τα τεχνικά και έφυγα και από εκεί. Αλλά εκεί είναι ανάλογα και προς τα πού θα πας και πόσο θα είσαι αναγκασμένος να ρίξεις. Δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος δέχεται να ρίξει τις αμοιβές του και υπάρχει κόσμος που δεν το δέχεται. Αν δεν το δεχτείς, θα ξέρεις ότι υπάρχει και πρόβλημα να μην έχεις δουλειά για κάποιο διάστημα, γιατί δεν θα σε προτιμήσουν. Αλλά αυτό είναι καλό για να χτίσεις ένα καλό προφίλ, γιατί είναι βασικό, άμα θες, και το χτίζεις σιγά-σιγά. Οπότε πρέπει να το έχεις στο νου σου λίγο από την αρχή, ότι πάω να χτίσω ένα προφίλ μεταφραστή και πρέπει να προσέχω λίγο τα βήματά μου, που είναι λίγο δύσκολο αν δεν σε έχει προειδοποιήσει κάποιος στην αρχή. Ποιες θεωρείς ότι είναι οι ιδιαίτερες ανάγκες ενός μεταφραστή, όσον αφορά και το ψυχολογικό ίσως κομμάτι, αλλά και το οικονομικό? Εννοείς υλικοτεχνικά για τη δουλειά του, για παράδειγμα? Ναι, ναι. Αλλά και ψυχολογικά, τι είναι? Ωραία, ας τα πάρουμε ξεχωριστά. Ναι, φυσικά. Ας πούμε, εγώ πάντα είχα το δίλημα σε γραφείο ή στο σπίτι. Δηλαδή, πες ότι είσαι freelancer, έτσι. Θα μείνεις στο σπίτι σου, που είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν μπορείς να οριοθετήσεις την προσωπική ζωή με τη δουλειά. Δηλαδή, εγώ ξύπναγα στο σπίτι της μαμάς μου όταν ήμουν 21 και με τις πιτζάμες δεν με έβλεπε ο ήλιος, δεν άνοιγα τα μπατζούρια και έφτανε βράδυ και συνέχισα με τις πιτζάμες για να δουλεύω. Και δεν είχα βγει έξω, ξέρω καθόλου. Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει λίγο να το οριοθετείς. Πρέπει να έχεις το χώρο σου, αν όχι στο σπίτι σου, αν όχι σε διαφορετικό μέρος, που είναι εύκολο να μπερδευτείς και να τα κάνεις ένα όλα αυτά. Και πρέπει να έχεις και να σκέφτεσαι ότι, για παράδειγμα, να μάθεις τα μεταφραστικά εργαλεία, αν θες να κάνεις, πρέπει να κάνεις μια εκπαίδευση πάνω σε αυτά ή να τα αποκτήσεις, να τα αγοράσεις, αν θες να ασχοληθείς με τεχνική μετάφραση. Και φυσικά να έχεις καλό υπολογιστή, γιατί σε όλη μέρα στον υπολογιστή και δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Πρέπει να έχεις καλή στήριξη του καρπού και καλή την καρέκλα και τον αφιένωσε να προσέχεις και να κοιτάς ευθεία, αυτά δεν είναι αστεία. Και το άλλο, το ψυχολογικό,
είναι να πρέπει να κρατάς καλή κοινωνική ζωή, γιατί είσαι μόνος σου όλη την ημέρα και στο τέλος της ημέρας μπορείς να πας να μιλήσεις και να έχει κλείσει, πώς το λένε, να μην έχει συνηθίσει, να μην έχει συνηθίσει να μιλάς, ας πούμε, ή να ανταλλάσσεις μόνο mail. Εγώ τους μισούς, τα μισά mail της PMBIP τα ξέρω μόνο είτε από το Facebook είτε από μέσω email, οπότε αν τους δω δεν θα τους αναγνωρίσω, είναι τόσο απλό, που τους μιλάω, ας πούμε. Αυτό. Ωραία. Και για να αλλάξουμε λίγο πάλι το κομμάτι πέρα από το επαγγελματικό, ποια είναι η σχέση σου με τη γλώσσα από την οποία μεταφράζεις? Σε αγγλικά, γαλλικά. Ναι. Ποια είναι η σχέση σου λοιπόν με την κάθε από τις γλώσσες? Ναι. Κοίταξε, τα αγγλικά είναι αυτό που λες ότι μου είναι τόσο οικείο πλέον στο αυτή, που είναι σαν να... Αλλά είναι αυτό με τις προφορές, είναι αυτή η τρέλα, είναι αυτή η τρέλα που σε πιάνει με τις προφορές. Λες, θα δω μια ταινία. Εγώ, ας πούμε, βλέπω ταινίες με βάση τη γλώσσα μιλάνε. Mm-hmm. Δεν μπορώ να δω εύκολα σουηδικές, με εκνευρίζουν γιατί δεν καταλαβαίνω τι θέλουν να μου πούνε. Δεν μπορώ να δω εύκολα Ιαπωνέζικες, γιατί δεν καταλαβαίνω τα πολιτισμικά που υπάρχουν γύρω-γύρω, δηλαδή πότε είναι θυμωμένοι και δεν το δείχνουν, δεν το λένε, πότε ρωτάνε, δεν καταλαβαίνω το intonation που έχουν από μέσα κτλ. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό, έτσι. Οπότε αυτή η μούρλα με εμένα είναι με το πώς ακούγονται και τις προφορές, ας πούμε. Κάνουμε άλλη μία την ερώτηση τώρα, για να ισορροπήσω γιατί έφυγα. Ποια είναι η σχέση σου λοιπόν με τη γλώσσα? Από την οποία μεταφράζω. Τα αγγλικά είναι όλη την μέρα στη ζωή μου. Mm-hmm. Διδάσκω κιόλας, έτσι, σε διάφορες περιπτώσεις. Και είναι πάρα πολύ μέσα των ταινιών. Πάρα πολύ, για μένα. Πολύ ταινία. Σε όλες τις γλώσσες που, από τις οποίες μεταφράζω. Εκεί, αυτό θα κρατήσει για μένα. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Και ταξίδια, και ταξίδια. Τώρα, όσον αφορά την κριτική, εξαντλημοποίησε η κριτική για να πώς τη δέχτηκες? Εγώ είχα το μειονέκτημα ότι δεν αντιμετώπισα κριτική και ότι πιστεύω ότι δεν βελτιώνεται η μετάφρασή μου καλά και έχασα την ευκαιρία να τη βελτιώσω, γιατί όταν ξεκίνησα να δουλεύω με την κυρία με την οποία δούλευα, ήταν λάθος επιλογή μου, διότι δεν μου έδινε feedback. Mm-hmm. Οπότε, η δουλειά μου έμενε η ίδια και συνέχιζε να μένει η ίδια και μπορεί τώρα εγώ να πάω να τη δώσω και να μου πούνε δεν είναι καλή. Εγώ όμως είχα μάθει να δουλεύω έτσι χρόνια και δεν με διόρθωνε. Γιατί μπορεί η ίδια να μην ήθελε να με διορθώσει ή να βαριόταν να με διορθώσει, να τα έπαιρνε αυτή και να τα διόρθωνε και δεν ξέρω τι έκανε. Δηλαδή, εγώ απαραίτητα ένα κείμενο και από εκεί πέρα ξέρεις. Δεν έπαιρνα feedback. Πρέπει να ζητάτε feedback. Δεν διορθώνεστε αλλιώς. Αυτό και είναι το θέμα. Το μετάνιωσα πολύ αυτό, γιατί τώρα συγγνώμη, τώρα δύσκολα ζητάς, γιατί λες μεγάλωσα, τώρα τι θα πάω να ζητήσω να... Αλλά άμα έχεις καλούς φίλους, βοηθάνε. Σε βελτιώνουν. Απλά είναι πάνω στο θέμα που η επόμενη ερώτηση που θέλω να σου κάνω, στη διόρθωση. Ποια είναι η άποψή σου λοιπόν για την επιμέλεια της μετάφρασης ή τον υπότιτλο? Υπάρχουν όρια. Από εδώ μέχρι και να μεταφραστείς, έτσι. Και από εκεί και πέρα είναι η επιμέλεια. Θα πρέπει να υπάρχει μια καλή συνεννόηση μεταξύ επιμελητή, διορθωτή επιμελητή μεταφραστή, τέλος πάντων. Επιμελητή μεταφραστή πιο πολύ. Θα πρέπει να κρατάμε τα δικά μας, αλλά θα πρέπει κάπως και να τα... Δηλαδή, αν μας ζητηθεί το γιατί, ίσως να επιχειρηματολογούμε καλά. Έτσι, ίσως αυτό. Εκεί. Σου αλλάξαμε ποτέ κάτι που να μην το περίμενες ή να γενικότερα σχέσου με τον επιμελητή? Ναι, ναι. Θυμάμαι κάποιες περιπτώσεις και δεν μπορώ να φανταστώ. Δηλαδή εκείνη την ώρα είναι κάποια πράγματα τα οποία τα πιστεύεις πάρα πολύ και τα θεωρείς δεδομένο ότι αυτό εμένα μου φαίνεται σωστό, όχι σωστό, μου φαίνεται καλό. Και όταν επεμβαίνει στο ύφος, εκεί τσαντίζεσαι. Υπάρχει τσαντίλας γιατί. Ωραία. Και για να το κλείσουμε, νομίζω ότι θέλω να μοιραστείς μαζί μας τη σκέψη σου σχετικά με το μέλλον της μετάφρασης και στην Ελλάδα, ίσως και σε πιο παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς μεταφραστές, έχουμε εκδόσεις, έτσι. Κοινό ελπίζω ότι μεγαλώνει σιγά-σιγά, αυτό παρατηρώ. Το θέμα είναι να ξέρουν, να μαθαίνει ο κόσμος ότι αυτό δεν είναι ένα παράπλευρο, έτσι, επάγγελμα. Ότι μπορείς να το σπουδάσεις, να γίνεις, να είσαι εξ αρχής.
Δεν είναι φιλολογία επίσης, είναι μετάφραση, είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Δεν είσαι δάσκαλος, είσαι μεταφραστής, ασχέτως αν τα κάνουμε όλα γιατί πρέπει να επιβιώσουμε. Και πρέπει να τα κάνουμε όλα άμα είναι να επιβιώσουμε, γιατί θέλουμε να είμαστε αύριο εδώ. αλλά τουλάχιστον να ξέρει ο ένας τα όρια του αλουνού. Δηλαδή να ξέρεις ότι εγώ έρχομαι να σου κάνω μάθημα, για παράδειγμα, αλλά είμαι μεταφραστής. Ναι. Και ο άλλος να λέει ότι εγώ δεν είμαι μεταφραστής, αλλά αυτή τη στιγμή θα κάνω μία μετάφραση. Δεν μπορείς στην ελεύθερη αγορά να πεις μη το κάνεις, αλλά τουλάχιστον να ξέρεις ποιος, να δείχνεις ποιος είσαι. Έτσι. Και στο εξωτερικό εύχομαι να μεταφράζονται πιο πολλά ελληνικά, να γνωρίζει ο κόσμος την ελληνική λογοτεχνία και από ποιοτικές μεταφράσεις. Mm. Αυτό. Και θέλω άλλη μία πολύ μικρή ερώτηση. Μία συμβουλή στους νέους μεταφραστές, μια που είμαστε και εμείς στο κοινό της ΚΕΦΑ, τι μας πει. Να μην είναι τόσο πιο πολύ μπορείτε φοιτητές, να μην έχετε ευθύνες και να τις αναλάβετε αργότερα, μια και καλή. Εγώ πιστεύω ότι ούτως ή άλλως θα μάθετε μετάφραση όταν βγείτε έξω, γιατί όταν βγαίνεις μετά μαθαίνεις. Εγώ έμαθα ουσιαστικά μετάφραση μετά, όταν μου δόθηκε ένα κείμενο και μου έκοψε το λαιμό σε δύο μέρες είχε το έτοιμο και προσπάθησα να το κάνω. Είναι διαφορετικό να έχεις ένα deadline τέτοιο και να σε κυνηγάει. Να παίρνει τόσο περισσότερα ερεθίσματα γίνεται και στη σχολή τα μαθήματα πιο πολύ, okay, θα υπάρχουν εργαστήρια μετάφρασης, αλλά χρειάζονται τα μαθήματα και να τα παρακολουθείτε και να δίνετε ιδιαίτερη σημασία σε αυτά που είναι τα γύρω-γύρω. Δηλαδή, αν κάνετε λογοτεχνική, δεν ξέρω, οτιδήποτε αφορά στην κουλτούρα, στον πολιτισμό του λαού από τον οποίο μεταφράζετε, να το έχετε ψάξει καλά. Γιατί από εκεί θα πάρετε τροφή. Όπως και καλά ελληνικά. Για να μπορείτε να εκφράζεστε καλύτερα και να βγάζετε αυτό που έχετε. Έτσι, γιατί δεν χορεύουμε εμείς, ούτε έτσι, εμείς μιλάμε, οπότε πρέπει να μιλάμε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να μην σε κουράσαμε. Όχι καλή, καθόλου, ξανά. Πολύ ευχαριστώ. Να κάνουμε δεύτερο σέσιο. Με άλλο θέμα, ό,τι θέλετε.